Επιστροφή κυρίες και κύριοι στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής παρεμβάσεις. Ένα θέμα το οποίο φυσικά είναι ατελείωτο σε συζήτηση. Φίλος τηλεθεατής επικοινώνηση μου λέει ποια 79.750 το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Έχει και φιλοξενία 14.000, έχει και μετακινήσεις 10.000. Ξεπερνάμε τον μαγικό αριθμό των 100.000 ευρώ. Έχω την αίσθηση ότι στη φιλοξενία και στις μετακινήσεις είναι και κάποιες άλλες μετακινήσεις. Φυσικά τα ποσά τα οποία παίρνουν οι καλλιτέχνες είναι καθαρά ποσά, δεν αφορούν και την διαμονή και τη διατροφή για τις ημέρες ή τις ώρες που κάθονται στη Δράμα. Να χαιρετήσουμε και τον κύριο Καλφόπουλο, να τον επικεφαλής παράταξης project. Έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας τηλεφωνικά και σήμερα. Κύριε Καλφόπουλο, τι κάνετε? Καλησπέρα, είμαι καλά. Καλησπέρα και σας και τους τηλεθεατές σας. Πάντως, χορός εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, κύριε Καλφόπουλε. Ναι, κοιτάξτε κύριε Βλακτέ, από την πρώτη χρονιά που συμμετέχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε παρακολουθήσει ακριβώς το να επαναλαμβάνεται ένα συγκεκριμένο ποσό σχεδόν κάθε χρονιά, το οποίο χονδρικά είναι γύρω στα 400.000 ευρώ. Δυστυχώς και εγώ νομίζω ότι θα ξεφύγει και φέτος, σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, ότι δεν θα περιοριστεί το κόστος εκεί πέρα στα 300.000 ευρώ. Ο λόγος που θα γίνει αυτό είναι διπλός ουσιαστικά, γιατί το χαρτί που παρουσιάσατε στην αρχή της εκπομπής σας είναι ενδεικτικό. Είναι ενδεικτικός προϋπολογισμός, γιατί ακριβώς ένας δεν έχει κωδικούς, δεν είναι κωδικοποιημένος. Και δεύτερον, υπάρχουν και τα κρυφά κόστη, όπως είπα και την προηγούμενη φορά. Ας πούμε, κανείς δεν συνυπολογίζει όλο αυτό το κόστος, το κόστος αποκομιδής των απορριμμάτων και πλέον και απόθεση των απορριμμάτων που δημιουργούν οι επισκέπτες της Ονειροπολίου. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι αυτά τα σκουπίδια θα πάνε στο παλαιό κάστρο Σερών και θα τα πληρώσουν οι υπόλοιποι, θα τα πληρώσουν οι δημότες σε δημοτικά τέλη. Ακριβώς. Πέραν τούτου υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Εγώ θέλω να επισημάνω και εμείς και πιστεύω ότι όλες οι παρατάξεις θέλουμε έναν θεσμό, στηρίζουμε έναν θεσμό της Ονειροπολίου, ο οποίος μπορεί να έχει πανελλήνια εμβέλεια και γιατί όχι και ακόμα περισσότερο. Αλλά όπως έχω πει επαναλαμβανώς, ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι να υπάρχει μια καθαρή και διαφανής βάση οικονομική. Να υπάρχουν δηλαδή θέματα που να μην προκαλούν ούτε την, αν θέλετε, την μνήμη ή αν θέλετε την καχυποψία ακόμα των συμπολιτών μας. Να είναι όσο γίνονται όλα πιο ανοιχτά και διαφανή. Όσο αφορά το θέμα που θίξατε για την εμφάνιση της, την έναρξη της Ονειροπόλης με την εμφάνιση της κυρίας Στικούδη, εγώ να πω πολύ απλά ότι εμείς έχουμε επισημάνει ότι πρέπει να υπάρξει ένας καλλιτεχνικός διευθυντής για την Ονειροπολία. Από την πρώτη στιγμή το λέμε αυτό. Ένας άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος θα είναι φορτισμένος με το να περιγράψει, αν θέλετε, να διαμορφώσει το τεχνικό πρόγραμμα. Και ένας άνθρωπος από τον οποίο θα ζητούνται ευθύνες. Δεν μιλάμε δηλαδή για έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι ανεύθυνος, αν θέλετε, και θα είναι και αμετακίνητος όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά για έναν άνθρωπο από τον οποίο θα ζητάμε ευθύνες. Ανταυτού, κύριε Φυλακτέ, βλέπουμε ειδικούς στην Ονειροπολή, οι οποίοι απευθύνονται, ας πούμε, μιλάνε για σχεδιασμό καλλιτεχνικού προγράμματος και ο ανάδοχος αυτών είναι επιχειρήσεις εντός του νομού, εντός του Δήμου, οι οποίες δεν έχουν σχέση με την καλλιτεχνική δημιουργία ή το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αλλά αντιθέτως έχουν να κάνουν με μετακινήσεις ή κάτι άλλο. Και φυσικά αυτή η κωδική θεωρώ ότι χρησιμοποιούνται απλά για να δοθούν χρήματα με πολλούς τρόπους. Εννοείται, κύριε Καλφόπουλε, αυτή την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αναρτητέα στο διαδίκτυο αριθμός πρωτοκόλλου 3724 21 του 16 εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστοσης 13.640 ευρώ για την πληρωμή ισόπωσης δαπάνης για υπηρεσίες καλλιτεχνικού ψυχαγωγικού προγράμματος με ανιματέρ, κλόουν, ξυλοπόδαρους. Και όχι αυτό μόνο είναι. Αυτό, και όχι μόνο αυτό, όχι αυτό, κύριε Φυλακτή. Υπάρχει μια απόφαση που δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό, δεν έχω τα στοιχεία μπροστά μου, η οποία αναφέρεται σε σχεδιασμό καλλιτεχνικού προγράμματος. Σχεδιασμό. Δηλαδή μια δουλειά που θα πρέπει να την κάνει ένας ειδικός. Και ο άνθρωπος που έχει επιλεγεί δυστυχώς δεν είναι ειδικός. 4.500. Δεν θέλω να μείνω στο ποσό, είναι κάπου τόσο. Δεν θέλω να μείνω εκεί πέρα και δεν θέλω να αναφερθώ, αν θέλετε, συγκεκριμένα. Γιατί εμείς ξεκινήσαμε φέτος μια προσπάθεια, όντας την τρίτη χρονιά που συμμετέχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και τερωνάται μια Ονειροπολή. Ξεκινήσαμε να ανεβάζουμε στη σελίδα μας στο project drama 2020.gr που καλώ και τους συνδημότες να μπουν και να δούνε τις αποφάσεις της διάβγειας ομαδοποιημένες που αφορούν την Ονειροπολή. Και όχι μόνο αυτό, εμείς τουλάχιστον φέτος είμαστε αποφασισμένοι, αφού τελειώσει η εκδήλωση φυσικά και δώσουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα για έναν απολογισμό, να προβούμε και μόνοι μας τον απολογισμό των εξόδων σε πρώτη φάση,
και ας μας πει η Δημοτική Αρχή επιτέλους και ποια είναι τα αναμενόμενα έσοδα, γιατί ούτε αυτό μπορεί να υπολογίσει από χορηγίες και τα σχετικά που θα πάρει. Ούτε αυτό είναι δηλαδή υπολογίσιμο. Ο λόγος είναι απλός. Δεν έχουμε καμία πρόθεση, ούτε θέλουμε να πούμε να καταργηθεί ονειροπολία, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε μπροστά, να μηδενίσουμε το κόστος. Άκουσα τον συνάδελφό μου πριν στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Μλυκάνη, με τον οποίο συμφωνώ στο ότι πρέπει να μηδενιστεί το κόστος και πρέπει ή δυνατόν να αρχίσουμε να έχουμε και κέρδος. Και να πω και κάτι πάνω σε αυτό, ότι δεν μπορεί μια εκδήλωση 13 ετών, η οποία έχει χτίσει ένα brand name, ένα αναγνωρίσιμο προϊόν δηλαδή πλέον πανελληνίως, να μην αποφέρει εδώ και 13 χρόνια έσοδα. Δηλαδή, να σας το πω και πιο απλά, δεν μπορεί να πληρώνουμε εμείς τον οποιοδήποτε καλλιτέχνη να έρχεται αυτό στην Ονειρούπολη και να τον πληρώνουμε εμείς. Πρέπει να έρχεται μόνος του, γιατί θα αποτελεί η ίδια εκδήλωση τιμή για αυτόν που τον προσκαλούμε εδώ πέρα. Καταλάβατε. Αυτά έχουμε αργήσει πάρα πολύ να τα κάνουμε πράξη. Έχουν περάσει 13 χρόνια για να τα κάνουμε πράξη. Κάποια στιγμή μπορεί να ξεκίνησε, αλλά πλέον τα πράγματα έχουν οπισθοχωρήσει, θεωρούμε εμείς τουλάχιστον ως παράταξη. Ένα μεγάλο θέμα είναι και η προβολή, αν θέλετε, της Ονειρούπολης. Εγώ δεν έχω δει, τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, που ήταν το πρώτο, ας πούμε, χριστουγεννιάτικο Σαββατοκύριακο, να το πω έτσι, δεν υπήρχε σε μεγάλη εφημερίδα κεντρική αστυνομική μια καταχώρηση, ενώ υπήρχαν καταχωρήσεις κατά μήλο των εξωτικών ή για άλλες εκδηλώσεις πανελληνίως. Είναι ευχάριστο το ότι φυσικά υπάρχουν οι επισκέπτες και την πρώτη φορά το Σαββατοκύριακο. Κύριε Καλφόπουλε, εδώ όμως αρχίζουν τα πράγματα και μπερδεύονται. Εδώ διαβάζω απόφαση. 28 Ενδεκάτου του 2016, δεν ξέρω αν υπογράφουν ηλεκτρονικά, γιατί κυριολεκτικά πονάει το χέρι σου αν υπογράφεις όλη τη μέρα αναθέσεις και αποφάσεις. Δημόσιες σχέσεις προβολή και προώθηση της Ονειρούπολης 2016-2017, 2.111,13 ευρώ. Διαβάζουμε εδώ θέματα. Προβολή και διαφήμιση, όπως λένε και οι πόντοι, η λογαρία είναι 35.000 ευρώ. Εδώ χάθηκε την μπάλα, κύριε. Είναι θέμα ακριβώς πώς, με ποιους κωδικούς, με ποιες αιτιολογίες πάνε τα λεφτά και τελικά τι αποτέλεσμα υπάρχει. Συντονισμός επιμέλεια καλλιτεχνικού προγράμματος, υπεύθυνος λειτουργίας των δωρεάν δράσεων της Ονειρούπολης, 4.515,7 ευρώ. Ναι. Όλα αυτά είναι θέματα και αυτό που πρέπει να γίνει, και γι' αυτό καλωσορίζω και την εκπομπή σας, και το ενδιαφέρον σας, και καλωσορίζω και το ενδιαφέρον γενικότερα των συνδημοτών ως προς αυτό το κομμάτι, ότι επειδή αυτά ακριβώς είναι χρήματα που είναι δικά μας, είναι των δραμηνών, δεν είναι ούτε από επιχορηγήση κρατική, ούτε από κάποιο άλλο έσοδο προέρχονται όλα αυτά. Πρέπει όλοι να αποφασίσουμε, να συναποφασίσουμε, να δούμε ότι έχουμε μια εκδήλωση η οποία κοστίζει, ότι πρέπει να διευρυνθεί βάσει αυτών που τελικά καρπώνονται από αυτό το κόστος και να δούμε όλοι μαζί πώς και πού θα οδηγηθούμε σε κάτι καλύτερο. Δεν είναι ζήτημα αν θα περιορίσουμε τις μέρες ή αν θα περιορίσουμε κάποιες εκδηλώσεις ή οτιδήποτε. Πρέπει όλοι μαζί να προβληματιστούμε. Καταρχάς να βγούμε, αν θέλετε, από αυτή την αδιαφορία και την αδιαφάνεια που υπήρχε σχετικά με την Ονειρούπολη στα προηγούμενα χρόνια και να ενδιαφερθούμε και να δούμε τα χρήματα δικά μας. Άρα έχουμε λόγο όλοι, και εμείς ως οργανωμένες παρατάξεις που συμμετέχουμε στο Δημοτικό Συμβουλίο, ένα παραπάνω, αλλά και οι δημότες, να δούνε που πάνε όλα αυτά τα χρήματα και να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε, κύριε. Εγώ να πω απλά ότι εμείς παρακολουθούμε, και καλό είναι γενικά να το ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι, ότι παρακολουθούμε μέσω της διάδειας όλες αυτές τις αναθέσεις που γίνονται και τις αναρτήσεις που γίνονται σχετικά με την Ονειρούπολη. Και ότι αυτή τη φορά, επειδή ακριβώς δεν γίνεται αυτή η κατάσταση να πηγαίνει άλλο, να ζητάμε απολογισμό, ξέρετε, κύριε Φυλακτέ, κάθε χρόνο και κάθε χρόνο να γίνονται πανηγύρις και απολογισμό στα λόγια χωρίς οικονομικό στοιχείο μέσα. Αυτή τη φορά, φέτος, εμείς θα κάνουμε απολογισμό δικό μας. Όποιος θέλει, ας έρθει να συζητήσουμε, αν θέλει να έρθει να αντικρούσει κάποιος από τη Δημοτική Αρχή αυτά που λέμε, αλλά τέλος πάντων να ανοίξει την πέτρα, γιατί μόνο έτσι θα αλλάξει το πράγμα στο Δημό της Δράμας. Μάλιστα. Και φυσικά και το αισθητικό κομμάτι, το καλλιτεχνικό κομμάτι, το οποίο έχω την άποψη και η συγκρότηση του προγράμματος και οι δράσεις. Μα κοιτάξτε, κάποια πράγματα θα πρέπει να γίνονται εν γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου και να γίνεται η όσο το δυνατόν καλύτερη επιλογή, γιατί εδώ κινδυνεύει μια διοργάνωση φετινή από μια επιλογή καλλιτέχνητος, έτσι. Συμφωνώ, αλλά εγώ δεν πρόκειται να μείνω στην προσαρμοστικότητα της διαστικούδης, το αν μπορεί να προσαρμοστεί σε μια εκδήλωση. Εγώ θα μείνω στο ότι αυτά τα στοιχεία πρέπει να ανατίθεται σε κάποιον ειδικό, σε κάποιο καλλιτεχνικό διευθυντή, ο οποίος θα δίνει μετά από ένα χρόνο μια, αν θέλετε, μια λογοδοσία, θα δίνει έναν έλεγχο, θα ελέγχεται για το τι ήταν αυτό που τελικά παρουσίασε και τι όχι. Και αν συμφωνούμε θα τον κρατήσουμε και αν διαφωνούμε θα τον αλλάξουμε. Είναι απλά τα πράγματα.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Μάλιστα. Θα επανέλθουμε φυσικά στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και όλα και πάλι το τονίζουμε με στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωσή σας. Άλλωστε, ενημερωτική εκπομπή είμαστε. Στόχος κάθε ενημερωτικής εκπομπής είναι η καλύτερη ενημέρωση του πολίτη. Και καλό θα είναι και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων να γίνονται τέτοιες συζητήσεις, μπας και διασώσεις την κατάσταση. Γιατί δεν είναι καλή η κατάσταση, όσο και αν ορισμένοι χαίρονται ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι καλή η κατάσταση, δεν ήταν καλή η συγκεκριμένη εκδήλωση της έναρξης. Το επαναλαμβάνουμε και το τονίζουμε. Να υπογραμμίσουμε φυσικά ότι έχουμε μία επικαιρότητα που το επόμενο χρονικό διάστημα, κυρίες και κύριοι, ευχόμαστε να έχουμε τις εξελίξεις τις καλύτερες δυνατές και στο θέμα του χρέους και στο θέμα της απομείωσης του χρέους. Και εμείς σε καθημερινή βάση θα σας ενημερώνουμε και για την γενικότερη πολιτική επικαιρότητα και για την πανελλαδική επικαιρότητα. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Ναι, να πάμε τότε, φίλες και φίλοι, και να πούμε και το ρεπορτάζ από την εκδήλωση, την πολύ σημαντική εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Δράμας. Είχαμε και την πολύ σημαντική εκδήλωση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο, μία εκδήλωση η οποία είχε ιδιαίτερο συμβολισμό. Ένα σπάνιο χειρόγραφο επέστρεψε στην Ιερά Μονή της Κωσιφήνισσας, αποτέλεσε ένα πάρα πολύ σημαντικό, κομβικό θα το χαρακτήριζα, κυρίες και κύριοι, γεγονός. Πάμε να δούμε αυτό το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τώρα και το ρεπορτάζ, την τηλεφωνική συνέντευξη της Έλλησης Οικονόμου με τον πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου της Δράμας, τον φίλο τον Γιάννη τον Γεωργιάδη, ο οποίος αναφέρεται σε ένα γεγονός το οποίο πρέπει να πούμε προκάλεσε σοκ στην κοινωνία. Ήταν κυνηγός. Βρέθηκε στο βουνό για να κυνηγήσει, μπέρδεψε έναν συνάνθρωπο κυνηγό και τον σκότωσε. Νόμισε ότι είναι το θύραμα. Συμβαίνουν πάρα πολλές φορές και είναι τραγικό πραγματικά, είναι φοβερό το γεγονός της καταγραφής. Πάμε να δούμε πώς το σχολιάζει ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας. Στη διάρκεια του κυνηγιού σε απαγορευμένη περιοχή, ένας 56χρονος κυνηγός από τα πηγάδια Κυργίων πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 79χρονο επίσης κάτοικο πηγαδίων Κυργίων. Σε βάρος του κυνηγού σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και περί θύρας. Επίσης κατασχέθηκε το κυνηγετικό όπλο που χρησιμοποίησε ο 56χρονος, καθώς και 14 κυνηγετικά φυσίγγια τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή και το όχημά του. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Δράμας. Τι ακριβώς γνωρίζω εγώ, ποια είναι η δική μου πληροφόρηση, γιατί διάφορα ακούγονται, διάφορα λέγονται. Εγώ δεν έχω έτσι μια ολοκληρωμένη ακόμα έτσι εικόνα. Το μόνο που ξέρω και στέκομαι είναι ότι ένας άνθρωπος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή έτσι άδικα. Που έλεγα συλληπιτήρια στην οικογένεια. Σαν κυνηγητική οικογένεια εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας. Όσο ξέρω, από το ίδιο χωριό ήταν δύο άνθρωποι.
δεν ήταν κυνηγός, είχε πάει νομίζω να μαζέψει κάτι ξύλα και να βόλταν, δεν ξέρω ακριβώς. Όντως δεν έφερε κυνηγητικό όπλο μαζί του. Κάποιος κυνηγός πιθανόν της παρέας του. Τον πυροβόλησε τώρα, ενδεχομένως τον πέρασε για θύραμα, τον πυροβόλησε. Είναι ένα πολύ τραγικό γεγονός, μια έτσι να πω διασκέδαση, γιατί για σας και χόμπι και διασκέδαση είναι το κυνήγι, να καταλήγει με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ κρίμα και πολύ άδοξο αυτό που συνέβη, αλλά γενικά όταν γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί τουλάχιστον έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και μαζί και νομίζω ότι σε θέματα ασφάλειας είναι αυτό που στοχόμαστε περισσότερο, αυτό που σχολιάζουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει, τα όλα τα υπόλοιπα έχουν πολύ μικρότερη σημασία μπροστά σε τέτοιου είδους γεγονότα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ απαντά μέτρα προστασίας, ακόμα και αν ο άνθρωπος δεν ήταν κυνηγός, όπως αποδείχθη, ας πούμε. Αν αυτός που δράστησε εισαγωγικά ήταν της παρέας του, όφιλε να τον προειδοποιήσει ότι σε μέρα που υπάρχει κυνηγητική δραστηριότητα, αν μη τι άλλο, ένα φωσφορούχο να φοράει, δεν ξέρω αν φορούσε κιόλας, αλλά. Εγώ δεν φορούσα έτσι ένα καπέλο πορτοκαλί, ένα γυλαίκο πορτοκαλί. Διότι υπάρχουν οι κυνηγοί στην ευρύτερη περιοχή να αποφύγει να προστατεύσει πρωτίστως τον εαυτό του. Mm-hmm. Τα μέτρα προστασίας για το κυνήγι είναι πάρα πολύ φτηνά σε θέμα οικονομικό, έτσι. Και πάρα πολύ απλά. Νομίζω ότι αν τα τηρούν όλοι δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Mm-hmm. Αλλά τι να πω, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες. Ακόμα μια φορά έτσι, μια έλλειψη παιδείας, θα την πω, και όχι μόνο στην κοινή, γενικότερα, γιατί ξέρουμε και αυτοκίνητο που οδηγούμε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το κράνος, η ζώνη, σώζει ζωές, αλλά βλέπετε ότι... Δεν τα τηρούμε. Ποιος θα τηρεί, και λέγαμε αν φορούσε κράνος και αν φορούσε ζώνη, και αν φορούσε πορτοκαλί γυλαίκο, και αν, και αν, και αν. Αυτοί είμαστε δυστυχώς οι Έλληνες. Το κοινή έγινε μια μικρογραφία της γενικότερης της κοινωνίας. Αυτοί είμαστε δυστυχώς οι Έλληνες, αναλύουμε τα βασικά. Τόσο έτσι φτηνά και άδικα, δηλαδή, καταλήγουμε πολλές φορές. Να σας ρωτήσω αν ο δράστης, εντός εισαγωγικών να το πω, ήταν μέλος του κυνηγητικού συλλόγου της Δράμας ή άλλου οικείου συλλόγου. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι είναι μέλος διπλανού κυνηγητικού συλλόγου. Δεν ήταν μέλος του κυνηγητικού συλλόγου Δράμας. Του Δοξάτου εννοείται. Του Δοξάτου, ναι, του Δοξάτου. Mm-hmm. Αυτή την πληροφόρηση έχω. Και ήταν και οι δύο από την περιοχή των Κυργίων. Από τα Πηγάδια. Τα Πηγάδια Κυργίων, ναι. Ναι. Mm-hmm. Τα Πηγάδια ήταν και οι δύο. Γι' αυτό και κάνω εγώ ένα συνειρμό ότι ενδεχομένως να ήταν και παρέα μαζί να πήγαμε. Είχε να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός αρκετά χρόνια στη Δράμα, γιατί είχαμε και κάτι παρόμοιο πριν. Πόσα χρόνια να πούμε, 4-5? Για αρκετά χρόνια, και εγώ δεν φτάνω πότε έγινε ένα τελευταίο συμβάν. Μπορεί και περισσότερο. Έχουν όμως συμβεί στο παρελθόν, έχουν συμβεί αρκετά. Δηλαδή, μπορεί να το 5ο-6ο, έτσι που θυμάμαι εγώ, ας πούμε. Να πω, κάθε φορά βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Αν με την ίδια κουβέντα και τις ίδιες ευχές. Εύχομαι έναν τελευταίο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πραγματικά είμαστε όλοι κυνηγοί συγκλονισμένοι. Γιατί να ξέρω ότι μας ταραγουνάει πάρα πολύ όλες αυτό το πράγμα. Γιατί το έχω πει κατ' επανάληψη ότι στο κυνήγι δεν πάμε με έναν ξένο, στο κυνήγι πάμε με τον φίλο μας, με τον πατέρα μας, τον παππού μας, τον κουμπάρο μας, τον πολιτό μας, τον αδερφό μας. Δεν πάμε με έναν ξένο που δεν ξέρω μάλλον. Γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε. Και όσοι δεν είναι κυνηγοί να ακούν τους κυνηγούς. Ένα συμβάν τέτοιο, δηλαδή το μέγεθος της τραγωδίας που προκύπτει από ένα τέτοιο συμβάν. Mm-hmm. Αυτό έχω να πω. Και πάλι τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια. Πραγματικά είναι απίστευτες κάποιες ειδήσεις. Απίστευτες αλλά δυστυχώς αληθινές. Το να πας στο κυνήγι, να κάνεις το χόμπι σου και να μην γυρίσεις. Τι να πεις. Συλληπιτήρια στους οικείους του άτυχου αυτού ανθρώπου που έχασε τη ζωή του στο κυνήγι. Καλή δύναμη κυρίες και κύριοι, καλό κουράγιο, ψηλά το κεφάλι, ραντεβού αύριο στις 3. Συνεχίζουμε με την επικαιρότητα της σημερινής μέρας και όχι μόνο, βλέπουμε και το flashback στην πανελλαδική, παγκόσμια επικαιρότητα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, ψηλά το κεφάλι, γεια σας.